Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι MND και αν σου αρέσουν τα βίντεο μου μην ξεχάσεις την εγγραφούλα σου είναι εντελώς δωρεάν και να like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι μου. Πρόβλημα για τον Ατζούν, επιστρέφουν οι παίκτες στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί οι παίκτες του All Star να επιστρέψουν στην Ελλάδα και μάλιστα δύο φορές τρεις νέοι που όλοι γνωρίζουμε μπήκαν στο παιχνίδι ο Γιώργος Κόρομη, η Ρία Κολοβού και ο Κρίστα Ταμούλης. Ο πρώτος μπήκε στη διάση, στην ομάδα των διασύμων. Οι άλλοι δύο μαχητές. Μάλιστα ο Κόρο φρόντισε για μία ακόμα φορά να λεγδώσει το έντορο των του αφού κατάφερε με την πρεμιέρα του να πιάσει ένα σαλάχι. Προφανώς αυτός δεν θα πεινάσει ποτέ ξέρουμε ότι είναι άριστος ψαράς. Το θέμα ωστόσο που αποσχολεί αυτή τη στιγμή την παραγωγή του Ατζούν αλλά και το κανάλι του Φαλήρου είναι τι θα γίνει με τους παίκτες όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Πρωθυπουργό θα ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου την προκήρυξη των εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου δηλαδή την Κυριακή των Βαΐων. Αχ, oh, τι ωραία! Η πιο πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να λάβει χώρα στις 14 ή στις 21 Μαΐου. Οι μερομηνίες που όλο τυχαίως συμπίπτουν και με τις εκλογές που έχει, που έχει ήδη ανακηρύξει στην Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Erdogan. Το ζήτημα όμως είναι ένα. Πώς θα ψηφίσουν οι παίκτες στον Άγιο Δομήνικο, υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ενδεχομένως να πάνε σε κάποια πρεσβεία στο νησί της Καραϊβικής. Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δομινικανή Δημοκρατία μέσω παράλληλης διαπίστευσης από την ελληνική πρεσβεία Αβάνας και η Δομινικανή Δημοκρατία εκπροσωπείται διπλωματικώς στη χώρα μας μέσω της πρεσβείας της στο Βατικανό. Η χώρα μας διατηρεί άμυστο γενικό προξενείο στο Σάντου Ντομίνικο. Μήπως εν τέλει οι παίκτες έρθουν, κλειστούν σε κάποιο ξενοδοχείο, οδηγηθούν υπό άκρα μυστικότητα σε κάποιο κοινό εκλογικό κέντρο και τελικά γίνει η δουλειά. Όπως και να έχει, είμαστε σίγουροι ότι ο δαιμόνιος Ατζούν θα βρει τη λύση. Σας φιλώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!